Βρέθηκε τελικά η χρυσή τομή για την διακοπή ηλεκτροδότησης την επόμενη εβδομάδα στην πλατεία Καπνεργάτη λόγω υπογειοποίησης των καλωδίων. Μετά την πρώτη αντίδραση του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας και σε συνεννοήσεις που είχαν με τον ΔΔΕ, αποφασίστηκε η διακοπή ηλεκτροδότησης να γίνει το Σάββατο μετά τις 3 το μεσημέρι και οι εργασίες να ολοκληρωθούν πριν τα καταστήματα ανοίξουν την Κυριακή των Βαΐων. Ναι, πληροφορηθήκαμε την Παρασκευή που μας πέρασε ότι υπάρχει μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος λόγω υπογειοποίησης του δικτύου από το ΔΔΕ στην πλατεία Καπνεργάτη. Η οποία ήταν προγραμματισμένη για να γίνει για χτες Κυριακή, λόγω όμως ότι ήταν χαλασμένη η γεννήτρια του ΟΤΕ και θα έμενε η μισή πόλη χωρίς τηλέφωνο και ίντερνετ, αποφασίστηκε να γίνει αυτή η εργασία την Κυριακή των Βαΐων. Υπεύθυνοι φυσικά του έργου δεν γνωρίζαν ότι η Κυριακή των Βαΐων είναι μια Κυριακή που τα καταστήματα είναι ανοιχτά και προγραμματίσαν να κάνουν αυτές τις εργασίες από τις 8 το πρωί ως τις 2 ώρα το μεσημέρι. Ενημερώσαμε απευθείας το ΔΔΕ, ήρθαμε σε επαφή με τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή. Και πάμε στο μεγάλο το πρόβλημά μας για την καθυστέρηση που είναι, ναι μεν η ΔΕΗ έκανε το καινούργιο δίκτυο αλλά δεν έχει συνδεθεί. Και περιμένουμε εδώ και ένα μήνα περίπου. Έτσι, αν είναι 3 εβδομάδες σίγουρα, περιμένουμε να έρθει η ΔΕΗ και να κάνει τις ιδέες στο καινούργιο δίκτυο για να μπορέσουμε εμείς να προχωρήσουμε το έργο μας. Προκειμένου να γίνει αυτή η προγραμματισμένη εργασία που πρέπει να γίνει, εμείς δεν είμαστε αντίθετοι ότι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να προχωρήσει και το έργο. Έτσι. Το ένα παρασύρει το άλλο στη συνέχεια για την υλοποίηση του έργου. Να γίνει το Σάββατο με το κλείσιμο της αγοράς μετά τις 3 η ώρα το μεσημέρι μέχρι το βράδυ και αν δεν προλάβει να τελειώσει ο ΔΔΕ από τις 6 η ώρα το πρωί της Κυριακής ως τις 10 έτσι ώστε 11 η ώρα το πρωί που ανοίγουν τα καταστήματα να μπορέσουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους μιας και η Κυριακή των Βαΐων είναι η αφετηρία της εορταστικής περίοδου του Πάσχα που τόσα πολλά έχουμε ως αγορά εν αποθέσει στις μέρες αυτές. Είχαμε αναβολές από εβδομάδα σε εβδομάδα και τώρα ήταν να ξεκινήσουμε την προηγούμενη, όχι τη Δευτέρα σήμερα, την προηγούμενη Δευτέρα, μας είπε η ΔΕΗ λόγω του ότι ο ΟΤΕ κάτι έχει ένα πρόβλημα με τις γεννήτριες, το ανέβαλε. Και τώρα πάμε για την επόμενη εβδομάδα, όπως πολύ καλά είπατε προηγουμένως. Αυτό δεν είναι δικό μας θέμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι θέμα της ΔΕΗ. Βέβαια δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα καθυστέρησης σε εμάς, έτσι. Γιατί εγώ έχω και άλλα θέματα μαζί. Έρχεται ο ανάδοχος, μου λέει ότι δεν του δίνω το πεδίο να δουλέψει ελεύθερα κτλ. Εντάξει, συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό εμείς κάναμε άμεση απαρέμβαση. Ευτυχώς είχαμε το χρόνο και το μάθαμε λίγο νωρίτερα και δεν το μάθαμε Κυριακή το πρωί, γιατί έχει συμβεί κατά το παρελθόν να ερχόμαστε στα καταστήματά μας και να βλέπουμε ότι υπάρχει μια προγραμματισμένη διακοπή ημερών η οποία δεν δημοσιοποιήθηκε πουθενά. Κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και πιστεύω ότι και είμαι αισιόδοξος, μάλλον να το πω καλύτερα, ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αίσιο αποτέλεσμα προκειμένου να μην έχουμε κάποιο τέτοιο γεγονός το οποίο θα επιβαρύνει την κίνηση στην αγορά. Επίσης έχει κάποιες υπεργολαβίες όσον αφορά τα σκαπτικά μηχανήματα που θα πρέπει να μπουν ήδη μέσα και να αρχίσουν να σκάβουν την πλατεία, γι' αυτό την περιορίσαμε, αλλά αυτός έχει κλεισμένες δουλειές, οπότε λίγο τον καθυστερεί και τα λοιπά και πάει λέγοντας, αυτά όλα είναι προβλήματα τα οποία καθυστερούν το έργο και φυσικά κοιτάζουμε εμείς πώς θα τα λύσουμε. Αυτή είναι η κατάσταση και η πραγματικότητα που επικρατεί στο συγκεκριμένο έργο.